και μεταξύ αυτών τον πρόεδρο του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης, τον κύριο Θεοδόρο Παυλίδη, τον αντιπρόεδρο του Πολιτισμού, τον κύριο Τάσο Παπαζήση, τους προέδρους και των δύο χωροδιών που έχουν τη χαρά να ακούσουμε απόψε, τον πρώην δήμαρχο κύριο Καμπερίδη, τον πρώην πρόεδρο της Εστίας Πυρίδων Μουσών, τον κύριο Κωνσταντινίδη, και όλους εσάς, δεν ξέρω αν ξεχνώ κάποιον. Δεν ακούω. Την εκπρόσωπο, δεν άκουσα. Τον εκπρόσωπο του κυρίου Κουκοδήμου, συγγνώμη, δεν ενημερώθηκα πιο πριν, να ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Θα θέλαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε ευχαριστώντας τον οργανισμό γιατί συμπεριέλαβε στα φετινά Κατερίνη 2016 και την σημερινή μας εκδήλωση και τη φιλοξενία του Δευτέρου και Πέμπτου Γυμνασίου Λυκειού του Δήμου Κατερίνης. Θα θέλουμε λοιπόν τον κύριο Παυλίδη να έρθει να ξεκινήσει με δύο λόγια τη σημερινή μας εκδήλωση. Κύριε Πρόεδρε του Οργανισμού, κύριε Παπαζήσκη, Πρόεδρε Δήμαρχε, εκπρόσωπε του Βουλευτή, Πρόεδρε του Τσεστής Περίδων Μουσών, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγες μέρες είχαμε ακούσει την Εστία Περίδων Μουσών στον ίδιο χώρο και έτσι εντυπωσιασμένοι σαν Οργανωτική Επιτροπή των Εκκατεστήνων 2016 αποφασίσαμε και προτείναμε στην Εστία Περίδων Μουσών και στον μαέστρο τον Ευθύμη τον Μαυρίδη να συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμα των Εκκατερινίων που για ένα τη χρονιά φέτος διοργανώνονται από το Δήμο Κατερίνης και την σημερινή συναυλία. Μεταφέροντας λοιπόν τους χαιρετισμούς του Δημάρχου Κατερίνης και όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, θέλω να συγχαρώ το Διοικητικό Συμβούλιο, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εστίας Περίδων Μουσών, γιατί μας εκπλήσει καθημερινά με όλες αυτές τις ποικιλόμορφες και ποικιλόχρωμες εκδηλώσεις, πέρα από συναυλίες με πολλά χρώματα διαφορετικές εκδηλώσεις που ευρωπίζουν το πολυπολιτισμικό κομμάτι της Κατερίνης, γιατί σήμερα κυριαρχεί και καθημερινά κυριαρχεί τον γκρίζο. Τα χρώματα είναι ανάγκη να έρθουν στην καθημερινότητά μας για να μειώσουμε τη μελαγχολία, τον γκρίζο και την απογοήτευση που καθημερινά αντιμετωπίζουμε. Αυτό το ρόλο τον έχει και τον διαδραματίζει πολύ πετυχημένα η Εστία Περίδων Μουσών. Αυτές τις επόμενες στιγμές, τα επόμενα λεπτά, σίγουρα θα αφήσουμε στο πίσω κομμάτι της καθημερινότητας κάθε πρόβλημα και θα απολαύσουμε τους ήχους, οι οποίοι θα μας ταξιδέψουν στις συνθέσεις ενός μεγάλου συνθέτη, αυτού που έδωσε το στίγμα διεθνώς, το στίγμα της ελληνικής μουσικής και της ελληνικής σύνθεσης. Και πάλι ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και εκ μέρους όλου του Δήμου και όλων των Δημοτικών Συμβούλων και κυρίως της Οργανωτικής Επιτροπής των Εκκατερινίων. Ευχαριστώ το Διοικητικό της Εστίας, το Μαέστρο, όλους τους συντελεστές της σημερινής εκδήλωσης. Να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα. Η σημερινή μας εκδήλωση έχει τρία
δύο μεγάλα έργα να παρουσιάσει. Το Ματχάουζεν, το Αξιολιστή και το Πνευματικό Εμβατήριο. Οι δύο χοροδίες μαζί με την 25μελή ορχήστρα και τους σόλο ερμηνευτές θα μας παρουσιάσουν έργα του Καμπανέλη, Σικελιανού και Ελίτη, ενώ σε ποίηση των δημιουργών μας, και μουσική βεβαίως του Μίκη Θοδωράκη. Είναι μια συναυλία με έργα σύμβολα για την ελευθερία και τη δημιουργία των λαών. Στο πρώτο κομμάτι, στο Ματχάουζεν, θα έχουμε ποίηση του Ιάκωβου Καμπανέλη με τη μουσική ορχήστρα των παιδιών, η οποία παρακαλώ ένας-ένας μπορεί να έρχεται μέσα. Έρχεται να εμπνεύσει, να μεταμορφώσει.
διαμορφώσει, να θεραπεύσει, να χτίσει καινούργιες γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας. Με μοναδικό μέσο τη φωνή, τη συμμετοχή στη χοροδία. Καλλιεργεί την ευαισθησία του καθενός μας. Το τραγούδι μιας χοροδίας βγαίνει μέσα από την όρεξή μας για ζωή και από την ανάγκη μας για τον άλλον. Με την μελωδία και το ρυθμό, επιστρέφουμε στη φύση ότι αυτή μας χαρίζει απρόχειρα. Με το τραγούδι μπαίνουμε στο πνεύμα των μεγαλύτερων δημιουργών και γινόμαστε και οι ίδιοι ένα έργο τέχνης, σαν αυτά που θα ακούσουμε σήμερα. Ξέχασα να σας πω, καταρχήν να παρουσιάσω τις δύο χοροδίες, αλλά τη φυλάσσουμε για μετά όπου θα μπουν και οι ίδιοι οι χοροδοί μέσα για να μας παρουσιαστούν. Παρακαλώ, αν είμαστε έτοιμοι, είναι το όργανο έτοιμα. Ωραία. Θα καλέσουμε την κυρία Μαρία Δραγασιά. Διευθυντή της ορχήστρας, τον κύριο Ευθύνη Μαυρίδη. Στην αφήγηση της σημερινή μας εκδήλωση θα έχουμε δύο εξαίρετους και πολύ αγαπητούς φίλους σε όλους τους χορδούς, αλλά και το κοινό της Κατερίνης, τον Πανασολογιώτατο Χειμαντρίτη κύριο Οικονομίκο και τον αναπητό σε όλους φίλο κύριο Κατουσιάδη. Η καντάτα Μαουτχάουζεν γράφτηκε στις αρχές του 1966. Τα τέσσερα τραγούδια που αποτελούν την παλάντα του Μαουτχάουζεν βασίζονται σε γεγονότα που βίωσε ο συγγραφέας Ιάκωβος Καμανέλης ως πολιτικός κρατούμενος σε αυστριακό στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Ο ελεγγυακός χαρακτήρας του έργου οδήγησε τον Μίκη Θεοδωράκη σε αναζήτηση νέου ύφους, νέας δομής και νέων ηχοχρωμάτων μέσα από την ενορχίστρωση του έργου. Το Μαουτχάουζεν αναφέρεται στις διώξεις και τα παθήματα χιλιάδων Εβραίων στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως των Ναζί. Ταυτόχρονα δε είναι και ένας ύμνος στην ζωή και στον έρωτα. Ο στίχος «Έρωτας μέσα στο μεσημέρι, σ' όλα τα μέρη του θανάτου, ώσπου να αφανίσει η σκιά του», σηματοδοτεί με τον καλύτερον τρόπο τον χαρακτήρα.
συνεχίζουμε με το πνευματικό εμβατήριο και όσο περιμένουμε τη χοροδία να έρθει να πάρει τη θέση της, θα μιλήσουμε βασικά για τις δύο χοροδίες. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε τη χοροδία του Ιωάννη Σακελλαρίδη του Δήμου Λιτοχώρου και την χοροδία της Εστίας Σπυρίδων Μουσών, και ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους δύο πρόεδρους των δύο αυτών οργανισμών, και τον κύριο Μουτσακάμπα αλλά και την κυρία Σκρέκα, που έχουν άριστη συνεργασία μεταξύ τους. Και θα θέλουμε να πούμε ότι η σημερινή μουσική είναι υψηλής αισθητικής ποιότητας και καλλιτεχνικής ιδιομορφίας ιδιαίτερης. Όλη η μουσική, η χοροδή και όλοι οι συντελεστές καταθέτουν με τρόπο μουσικό το σεβασμό τους σε όλους όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία. Καλούμε λοιπόν τη χοροδία να πάρει τη θέση της, καθώς και τον βαρύτονο κύριο Δημήτρη Χωνό και την κυρία Ζωή Ανδρικοπούλου. Κείμενα θα διαβάσει ο κύριος Πανοσυλλογιώτατος Αρχιμανδρίτης, κύριος Οικονομικός. Το Λαϊκόν Ορατόριον Πνευματικών Εμβατήριων είναι γραμμένο το 1945, τότε που η χώρα μας μόλις είχε βγει από την δοκιμασία του πολέμου και της κατοχής. Ο λόγος του ποιητού Άγγελου Σικελιανού αποτελεί έκφραση της μεγάλης έννοιας του για την μοίρα του τόπου και του λαού. Αποτελεί δε σάλπισμα αγωνιστικών για την ανόρθωση της Ελλάδας. Ο Σικελιανός, ο Άγγελος των Εθνών, δίνει το δικό του μήνυμα στους συγκερινούς του μόλις τελειώνει η σκληρή δοκιμασία του πολέμου, θέλοντας να τους στηρίξει στην προσπάθειά τους να εκπλώσουν τις πλήστες πληγές που τους άφησε η θηριωδία των Γερμανών. Έχει ως πρώτον σημείο αναφορά στον ήλιο, ο οποίος λαμβάνει εδώ τις διαστάσεις ενός πολυδύναμου συμβόλου. Μελοποιήθηκε τα Χριστούγεννα του 1969. Τα Χριστούγεννα του 1969, ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν εκτοπισμένος από την Χούντα των Συνταγματαρχών στην Σάρκουνα της Αρκαδίας. Εκεί μελοποίησε το πνευματικό εμβατήριο του Άγγελου Σικελιανού σε συνθήκες που περιγράφει παρακάτω. Ο Σικελιανός είναι ένας θεός που κατέβηκε από τον Παρνασσόν και ήρθε να ζήσει ανάμεσά μας για να μας πει αυτά τα οποία δεν τα ακούσαμε ποτέ. Ότι αυτή είναι η ουσία σου, Έλληνα, μην κοιτάζεις την τραγική ζωή σου, την πείνα σου, την ασχήμια σου, που είναι αποτέλεσμα των στερήσεων που άλλοι σε έχουν επιβάλει. Μέσα σου είσαι ωραίος, είσαι μεγάλος, είσαι κληρονόμος αυτής της ομορφιάς και εγώ την παίρνω και στην δίνω. Είχε αυτό το τεράστιο όραμα μέσα. Δεν μπόρεσε φυσικά να το ολοκληρώσει. Εγώ, συνεχίζει ο Μίκης Θεοδωράκης, όταν ήμουν στη Ζάρκουνα και διάβασα τους στίχους του, νόμιζα ότι είχαν γραφτεί για εκείνη ακριβώς την εποχή. Και θυμάμαι, όταν συνέθετα το πνευματικό εμβατήριο, είχαμε τέτοια επίγνωση του τι κάνουμε,
που η γυναίκα μου έλεγε τελείωσε το γρήγορα να το στείλεις να το ακούσουν οι Έλληνες. Ήταν Χριστούγεννα και η γυναίκα μου μαζί με τα παιδιά έφυγαν για την Αθήνα και έμεινα μόνος. Απομονώθηκα γιατί έγραφα το πνευματικό εμβατήριο. Έξω είχε 1,5 μέτρο χιόνι. Κάποιος καλός χωρικός εκεί, ο Λάντος Μητούνης, με έφερε με την άδεια της χωροφυλακής σούπα και φαγητό. Οι φρουροί απ' έξω κρύωναν και φώναζαν «Κύριε Νίκη, δεν θα βγείτε για βόλτα?» Λέω «Γράφω μουσική». Τελικά, σε μία άγρια καταιγίδα μπήκαν και αυτοί μέσα που ήταν ασφαλώς απαγορευμένων, μπας και τους χαλάσω. Είχα μία σώμα, είχα τσιγουδιά και καρύδια. Λέω, παιδιά, φάτε, πιείτε, αλλά αφήστε με να τελειώσω. Έγραφα λοιπόν το «Ομπρός, βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα». Το συνέθετα, έβαζα τις συγχορδίες, το τραγουδούσα στο πιάνο. Αυτοί πίναν τσιγουριά. Κάποια στιγμή σηκωθήκανε και αρχίσανε να τραγουδούν και αυτοί μαζί μου. Τελείωσα, γιατί ήταν στο τέλος του αυτό. Σηκώνομαι, πίνω κι εγώ τσιγουριές. Λέει, πάμε στο καφενείο. Λέω, μα η ώρα είναι απαγορευμένη. Δεν μας νοιάζει, λέμε. Πάμε τώρα. Εμείς εδώ έχουμε απογειωθεί. Κι όπως ήμασταν έτσι κόκκινοι, γεμάτοι τσίπουρο, πάμε στο καφενείο. Ήταν γεμάτο χωροφύλακες. Είχα 18 φρουρούς και 2 υπαξιωματικούς και χωρικούς, γεμάτο καπνούς, μια σόμπα, πίνανε όλοι ζέστη, δεν περίμεναν να με δουν. Μόλις μπαίνουμε μέσα, ένας χωροφύλακας, καλή του ώρα, άρχισε να λέει «Ομπρός, βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα». Του λέω «Τρελάθηκες». Λέει, πάμε σπίτι όλοι να σας παίξει ο Μίκης το καινούριο του τραγούδι. Κι όπως ήμασταν, ξαναπήγαμε στο σπίτι απάνω και έτσι έγινε η πρώτη συναυλία του έργου με ακροατήριο τους φρουρούς μου. Αυτός ο στίχος έβλεπα ότι περνούσε μέσα από το πετσί του, μέσα από τα σπλάχνα τους και τα αναστάτωνε και γούρλωναν τα μάτια. Εκεί πάνω, φρουροί και φρουρούμενοι ήταν ένα πράγμα. Ήμασταν Έλληνες όλοι, η Ελλάδα. Αυτός ο πόνος αυτής της κακορίζικης, της φτωχής πατρίδος που όλοι την αγαπούν.
για σένα Ελλάδα. Στους αδέρφια σπάχτηκαν ανάμεσό τους, όσα δε σπάχτηκαν αρνιά ποτέ για Πάσχα. Thank you.
η ελληνική ψυχή. Ξημερώνοντας τα γυαλιού με την άπλοια των φώτων, λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά για τα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σχόλες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις γραμμές που κρατούσαν έως τότε οι Αρτινοί, από Χιμάρα ως Τεπελένη, λόγω που εκείνοι πολεμούσαν από την πρώτη μέρα συνέχεια και είχαν μείνει σχεδόν μισή και δεν αντέχανε άλλο. Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω από τον άλλον, ίδια τυφλή, με κόπο ξεκολώντας το ποδάρι από τη λάσπη, όπου φορές εκαταβούλιαζε ίσα με το γόνατο. Επειδή το πιο συχνά ψυχάλιζε στους δρόμους έξω, καθώς μέσα στην ψυχή μας, και τις λίγες φορές που κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβαρή και αμήλυτη, φέγγοντας με ένα μικρό δαδί, μία-μία μοιραζόμασταν τη σταφίδα. Ή φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν με λύσα ώρες πολλές, όσο να τρέξουν τα αίματα που μας είχε ανέβει η ψήρα ως το λαιμό.
κι ήταν κι αυτό πιο και απ' την κούραση ανυπόφερτο. Τέλος, κάποτε ακουγότανε στα σκοτεινά εισφυρίχτρα σημάδι ότι κινούσαμε και πάλι σαν τα ζά τραβούσαμε μπροστά να κερδίσουμε χρόνο πριν χου ξημερώσει και μας βάλουνε στόχο τα αερόπλανα. Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή τέτοια και όπως το έχει συνήθιο του στην ίδια πάντοτε ώρα ξημέρωνε το φως. Και ότι είμαστε πολύ σημά στα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σχόλες, μήτε αρρώστους και γερούς, μήτε φτωχούς και πλούσιους, το καταλαβαίναμε. Γιατί και ο Βρόντος πέρα, κάτι σαν καταιγίδα πίσω από τα βουνά, δυνάμωνε όλο ένα, τόσο που καθαρά στο τέλος να διαβάζουμε το αργό και το βαρύ των κανονιών, το ξερό και το γρήγορο των πολυβόλων. Ύστερα και γιατί όλο ένα πιο συχνά τύχαινε τώρα να απαντούμε απ' τ' άλλο μέρος να έρχονται οι αργές οι συνοδείες με τους λαγωμένους, όπου απειθώνανε χάνουν τα φορεία οι νοσοκόμοι με τον κόκκινο σταυρό στο περιβραχιόνιο, φτύνοντας μέσα στις παλάμες και το μάτι τους άγριο για τσιγάρο. Και όπου κατόπι, σαν να ακούγανε για που τραβούσανε, κουνούσαν το κεφάλι, αρχινώντας ιστορίες για σημεία και τέρατα. Όμως εμείς, το μόνο που προσέχαμε ήταν εκείνες οι φωνές μέσα στα σκοτεινά που ανέβαιναν καυτές ακόμη από την πίστα του βυθού ή το φτιάχνι. «Ωι, ωι, μάνα μου! Ωι, ωι, μάνα μου!» Και κάποτε, πιο σπάνια, ένα πνιχτό μουσούνισμα, ίδιο ροχαλιτό, που έλεγαν όσοι ξέρανε, είναι αυτός ο ρόγχος του θανάτου. Ήταν φορές που εσέρνανε μαζί τους και χμαλό τους, μόλις πιασμένους λίγες ώρες πριν, στα ξαφνικά γιουρούσια που κάναν τα περίπολα. Βρωμούσανε κρασί τα χνότα τους, κι οι τσέπες τους γιωμάτες κονσέρβα ή σοκολάτες. Όμως εμείς δεν είχαμε, ότι κομμένα τα γιοφύρια πίσω μας, και τα λίγα μουλάρια μας και εκείνα νύμπορα μέσα στο χιόνι και στη γλιστράδα της δασκουριάς. Τέλος, κάποια φορά, φανήκανε μακριά οι καπνοί που ανέβαιναν μεριές-μεριές και οι πρώτες στον ορίζοντα κόκκινες, λαμπερές φωτοβολίδιους. Έχουνα το χέρι
μέρες εκείνες έκαναν σύναξη μυστική τα παιδιά και λάβανε την απόφαση, επειδή τα κακά μαντάτα πλήθαιναν στην πρωτεύουσα, να βγουν έξω, σε δρόμους και σε πλατείες, με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει. Μια παλάμη τόπο κάτω από το ανοιχτό πουκάμισο, με τις μαύρες τρίχες και το σταυροδάκι του ήλιου, όπου είχε κράτος και εξουσία η άνοιξη. Και επειδή σήμωνε η μέρα που το γένος είχε συνήθιο να γιορτάζει τον άλλο σηκωμό, τη μέρα πάλι εκείνοι ορίσανε για την έξοδο. Και νωρίς βγήκανε κατά μπροστά στον ήλιο, με πάνω σκάπου απλωμένη την αφοβιά σαν σημαία, οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες. Και ακολουθούσανε άντρες πολλοί και γυναίκες και λαβωμένοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια, όπου έβλεπε σάξαφνα στην όψη τους τόσες χαρακές που λέγες είχαν περάσει μέρες πολλές μέσα σε λίγη ώρα. Τέτοιας λογής από ποτιές, ωστόσο, μαθαίνοντας οι άλλοι, σφόδρα ταράχτηκαν και φορές τρεις με το μάτι αναμετρώντας το έχει τους, λάβανε την απόφαση να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει. Μία πύχη φωτιά κάτω από τα σίδερα με τις μαύρες κάνες και τα δόντια του ήλιου, όπου μήτε κλόνος, μήτε ανθός, δάκρυο ποτέ δεν έβγαλαν, και πάνω και χτυπούσαν όπου να είναι, σφαλώντας τα βλέφαρα με απόγνωση, και η άνοιξη ολοένα τους κυρίευε, σαν να μην ήταν άλλος δρόμος πάνω στο λάκερη τη γη για να περάσει η άνοιξη, παρά μονάχα αυτός, και να τον είχαν πάρει αμήλυτη, κοιτάζοντας πολύ μακριά, πέρα από την άκλη της απελπισιάς, τη γαλήνη που έμελαν να γίνουν οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες, και οι άνδρες και οι γυναίκες και οι λαβωμένοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια. Και περάσανε μέρες πολλές μέσα σε λίγη ώρα και θερίσανε πλήθος τα θηρία κι άλλους εμάζωξαν. Την άλλη μέρα εστήσανε στον τοίχο 30. Thank you.
Thank you.
συμμετοχής